Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα λίγο να σφιγμομετρήσουμε την τάση. Τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο καλός μας φίλος, πολιτικός ο συνεργάτης της εκπομπής, εντός και εκτός εισαγωγικών, Σταύρο. Δημήτρης Βασιλιάδης. Καλησπέρα και καλή χρονιά, Δημήτρη. Καλή χρονιά, Δημήτρη. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγγενιάζουμε, δεν εγγενιάζουμε. Συνήθως εγγενιάζαμε τη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι. Την έχουμε εγγενιάσει τη χρονιά. Αυτή δεν είναι η πρώτη χρονιά, η πρώτη δημοσκόπηση. Εγγενιάσαμε στο ραδιόφωνο. Ναι, στο ραδιόφωνο κάναμε πρεμιέρα. Ναι. Μας κρύβει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Δημήτρη, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η τάση, τι δείχνουν οι αριθμοί, τι δείχνουν τα στοιχεία και να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε μαζί, να περάσουμε, να δούμε κατευθείαν τις κάρτες, αν συμφωνείς. Δημοσκόπηση καταρχάς εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr, πρέπει να πούμε. Να ρίξουμε τις πρώτες κάρτες, να η ταυτότητα της έρευνας, για παράδειγμα, 1.675 άτομα το μέγεθος του δείγματος, αρκετά μεγάλο, ναι, πανελλαδική, για λογαριασμό του politic.gr. Πάμε, παιδιά, στην επόμενη κάρτα. Για σας προσωπικά, ποιος είναι ο βολικότερος μήνας για να γίνουν εκλογές? Ο Απρίλιος λέει το 30,7%, ο Μάρτιος το 27,9%, με συγχωρείτε. Πάμε μετά στον Μάιο με 21,7%, οι δε θερινοί μήνες. Το καλοκαίρι ο άλλος θέλει να κάνει διακοπές. Τα μπάνια του λαού, που έλεγε ο Ανδρέας. Επόμενη κάρτα. Ποια κυβέρνηση, κατά την άποψή σας, θεωρείται καταλληλότερη να διαχειριστεί καλύτερα τα παρακάτω θέματα? Ανάπτυξη. Η Νέα Δημοκρατία με το 45,6%. Η Νέα Δημοκρατία θα διαχειριστεί καλύτερα για τα θέματα ασφάλειας, 44,9%. Το ίδιο και για τη σταθερότητα, 44,9%. 32,1% ότι φέρνει και ότι προσωπεύει καλύτερα την ελπίδα, Σταύρο, και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό γιατί φέρνει την αισιοδοξία στο τραπέζι. Και στο πάμε με το 29,3% τη δικαιοσύνη. Ναι, στη δικαιοσύνη είναι η μόνη στήλη όπου επικρατεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, 29,3, 31,9. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να δούμε αν η δημοσκόπηση έγινε πριν τις βαλίτσες. Πριν, μετά, υπάρχει ένα θέμα. Να το δούμε γι' αυτό. Μετά, λέω εγώ. Μετά τις βαλίτσες έγινε. Ωραία. Εντάξει, τώρα μου κόβεται ένα επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Βασιλιάδη. Ναι, κοιτάξτε. Ποιος είναι ο βολικότερος μήνας? Δεν είναι η ερώτηση ποιο μήνα πιστεύετε ότι θα τις κάνει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές, αλλά ποιο μήνα βολεύει εσάς να τις κάνει. Γιατί τους επόμενους μήνες υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία θα συμβούνε. Ναι. Ένα για παράδειγμα είναι το Πάσχα. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν εκλογές μέσα στο Πάσχα, είναι κατανοητό. Ένα άλλο γεγονός το οποίο θα συμβεί και είναι επίσης αναπόφευκτο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κάποιοι γονείς και κάποια παιδιά έχουν το δικό τους άγχος για εκείνη την περίοδο. Και δεν θέλουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εξετάσεις των εκλογές τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, γιατί τους ενοχλεί αυτό και τους χαλάει την αυτοσυγκέντρωση που πρέπει να έχουν για αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν τον Ιούνιο, γιατί θα ξεκινήσει η σεζόν και θα φύγουν και ενδεχομένως να μην μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Άρα, λοιπόν, ρωτήσαμε ποιος μήνα βολεύει εσάς προσωπικά και η πλειοψηφία λέει τον Απρίλιο. Βεβαίως και όλες οι πληροφορίες προς τα εκεί κατατείνουν, δηλαδή τον Απρίλιο είτε 2 είτε 9, τώρα δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλη σημασία ή μάλλον έχει σημασία και αυτό, γιατί αν έχουμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και αν ομιγένετο έχουμε και τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα βγαίνουμε από το παραβάν της κάλπης των εθνικών εκλογών και θα μπαίνουμε στο παραβάν της κάλπης των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, γιατί θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα, όχι η βαλίτσα του Κατάρ, η βαλίτσα των εκλογών. Πάντως, τελευταία γεμίσαμε βαλίτσες. Γεμίσαμε βαλίτσες. Βαλίτσες πηγαίνουν έρχονται, Σταύρο μου. Παλιά είχαμε τα Pampers. Ναι, τώρα έχουμε βαλίτσες. Ναι, λεφτά υπάρχουν και πηγαίνουν έρχονται. Το κόμμα έχει ανάγκη, που έλεγε ο Νίκος ο Παπάς, σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα. Κύριε Βασιλιάδη, το γεγονός ότι οι πολίτες θέλουν να πάμε σε εκλογές τον Απρίλιο, η πλειοψηφία, σημαίνει ενδεχομένως ότι έχει κουράσει και όλη αυτή η συζήτηση τον κόσμο? Να πάμε δηλαδή σε εκλογές, να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε? Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν τον έχει κουράσει γιατί δεν έχει συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση είναι περισσότερο δημοσιογραφικο-πολιτική και πολύ περισσότερο θα έλεγα δημοσιογραφική. Ναι. Η πολιτική είναι μονόδρομος. Οι εκλογές είναι για αυτούς δουλειά, δεν είναι κάτι νέο. Ετοιμάζονται για τις επόμενες εκλογές ήδη από τις προηγούμενες. Με το που θα εκλεγούν, ετοιμάζονται για την επανεκλογή τους. Θα σας πω ότι η συζήτηση
επειδή μιλάω στο τηλέφωνο, όχι εγώ προσωπικά, αλλά τέλος πάντων είμαι μέσα στα τηλεφωνικά κέντρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα σας πω ότι ο κόσμος πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να τον αγγίξει το θέμα πολιτική, εκλογές, βουλευτή, δήμαρχος κτλ. Έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τη δική του ιεράρχηση και πραγματικά δυσκολευόμαστε να πάρουμε απαντήσεις. Τις παίρνουμε στο τέλος, αλλά με πάρα πάρα πολύ κόπο. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είναι μέσα ο κόσμος αυτή τη συζήτηση που είμαστε εμείς εδώ στα κανάλια ή γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι η απόλυτη προτεραιότητα για όλους είναι η καθημερινότητα και δι' η διαχείριση της ακρίβειας. Οικονομία. Και αυτό νομίζω αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Οικονομία είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πάμε να δούμε τις επόμενες καρτέλες μας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιον συνδυασμό κομμάτων θα προτιμούσατε για σχηματισμό κυβέρνησης? Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ το 3,3%. Περισσότερο σαν ανέκδοτο μοιάζει. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ το 35%. Δοκιμασμένη συνταγή και το 2012. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ένα ποσοστό της τάξης του 29,6%. Αρκετά υψηλό το ποσοστό για αυτό λοιπόν που προκρίνουν οι πολίτες. Μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 35%. Της 100. Και πάμε να δούμε για την επόμενη κάρτα μας. Θα ρωτήσω τον κύριο Βασιλιάδη μετά αν έχει ανεβεί το ποσοστό, γιατί δεν θυμάμαι, που θέλει μια συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Δεν το θυμούμε. Ναι, είναι στο 29 τόσο τώρα. Έχει ανέβει, αλλά έχει ανέβει και η ένταση της συζήτησης που έγινε για αυτήν την ενδεχόμενη, αν θέλετε, σύγκληση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως εξαιτίας των υποκλοπών και της διαχείρισης που έγινε εκεί. Έχει στρέψει ένα κόσμο, γιατί αν δείτε τα ποσοστά, αυτό το 29% είναι περίπου το σύνολο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ συν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συν ίσως κάποιοι ενδεχομένως του Βαρουφάκη. Γιατί το 29%, όπως είπε και ο Χρήστος, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Έτσι, το βλέπουμε, ναι. Και μεταξύ μας και στην παρούσα φάση, νομίζω ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι, μοιάζουν και λίγο με συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να παίρνει από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην επόμενη κάρτα που ετοιμάσανε τεχνική μας. Η άποψή σας για τους αρχηγούς των κομμάτων στη Βουλή. Κυριάκος Μητσοτάκης, 44,2% θετικές ψήφους. Αλέξης Τσίπρας 32,5%, Δημήτρης Κουτσούμπας 30%, αυτοί είστε που θα έλεγε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γιάννης Βαρουφάκης 25,9%, με συγχωρείς αλλά το βρίσκω πολύ ψηλό του Γιάννη Βαρουφάκη, ιδίως όταν περνά τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που είναι στο 22% και υπάρχει ένα 10,3% του Κυριάκου Βελόπουλου. Άκουσες τι είπε ο κύριος Βασιλιάδης? Όχι, δεν τον άκουσα. Θα σου το πει τώρα ξανά. Δεν φταίει ο Βαρουφάκης, ο Ανδρουλάκης φταίει που κατρακύλησε. Είναι γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης πληρώνει τα διαχειριστικά λάθη που έκανε στην υπόθεση Qatar Gate και Kylie Gate. Έτσι, δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να είχε ξεμπερδέψει με μια απλή διαγραφή, να την βγάλει από το πατρό και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, δεν έκανε μόνο αυτό. Πήγε πονηρά ενδεχομένως σκεπτόμενος να την φορτώσει και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο όσον αφορά την αντιληπτικότητα που έχει ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος στο πώς θα διαχειριστεί θέματα τα οποία είναι θέματα κρίσης. Έτσι, δηλαδή είναι ένα crisis management εδώ, στο οποίο φαίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τα πήγε και τόσο καλά και δεν είναι και η μόνη δημοσκόπηση που το έδειξε και δεν είναι μόνο η εικόνα του Ανδρουλάκη, είναι και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ τα οποία έχουν υποστεί κάποιο είδους φθορά σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Θα το δούμε αργότερα. Να με συγχωρείτε, αλλά θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην υπόθεση της Εύα Σκαϊλή και μετά έχει μείνει πολιτικά μετεξεταστέως. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πείσει πλέον κανέναν μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να ηγηθεί ενός κόμματος. Εμένα μου δίνει την εντύπωση, συγχωρήστε μου το προσωπικό σχόλιο, αλλά είναι ο καλύτερος δεύτερος, δεν μπορεί για πρώτος. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ας μην ανοίγουμε πληγές τώρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς είμαστε αναλυτές και σχολιαστές. Τις έχουν ήδη, κύριε Βασιλιά, τις πληγές στο ΠΑΣΟΚ. Είναι πιθανό. Τα συντροφικά μαχαιρώματα άλλωστε είναι τα πιο άγρια μαχαιρώματα. Έτσι. Αλλά νομίζω πάμε σε εκλογές τώρα. Αν είναι να δημιουργηθούν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, ας τα δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ από μόνο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εμείς να... Γι' αυτό είπα προσωπικό σχόλιο. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω και το διαβάζω εγώ και από αυτά που ακούμε γύρω-γύρω, σιγά-σιγά. Πάμε στις επόμενες κάρτες, για να μπαίνουμε και στο ζουμί της δημοσκόπησης. Μεταξύ του κύριου Τσίπερα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιον από τους δύο θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό? 45% Κυριάκου Μητσοτάκη, 31% Αλέξη Τσίπρα
και έχουμε ένα 24% κανέναν από τους δύο. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως κερδίζει τις τελευταίες μετρήσεις με διαφορά τον κανέναν. Τον πέρασε. Στις δικές μας τον έχει περάσει, δεν τίθεται θέμα. Δεν ξέρω τι στραβό θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Τσίπρας για να επιστρέψει κάτω από τον κανένα. Νομίζω θα πάει λίγο πιο προσεκτικά, ελπίζω τουλάχιστον και γι' αυτόν, να πάει λίγο πιο προσεκτικά από εδώ και μέχρι τους επόμενους μήνες που θα γίνουν εκλογές. Η επόμενη κάρτα, παιδιά. Έτσι. Εδώ είμαστε. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία 32,5%. Μιλάμε προφανώς για πρώτη κάλπη, έτσι, για πρώτη Κυριακή. Ναι, ναι. Μιλάμε για πρόθεση ψήφου, καταρχάς. Ναι. Υπάρχει και μια... Ναι. 25,6% ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης του 6,9%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,1%, πολύ χαμηλό το ποσοστό. 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 4,5% η Ελληνική Λύση. 3,5% το ΜέΡΑ25. Και πρόσεξε τώρα, Σταύρο. 1,5% Έλληνες για την είναι πατρίδα. Η Εθνική Δημιουργία, Φαΐλος Κανιδιώτης Τζίμερος. Και 1,5% είναι το κόμμα του κ. Καστιδιάρη. Υπάρχει 5% που θα ψήφιζε άλλο κόμμα και ένα 9,3% η αναποφάσιστη. Μεγάλο το ποσοστό. Εξακομματική βουλή βλέπω 3, με τα δεδομένα 6, αυτά. Ναι, είναι εξακομματική βουλή. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Βασιλιάδη, προφανώς δεν έχουμε αυτοδυναμία. Βέβαια. Έτσι, με απλή αναλογική, με τίποτα. Ναι, με τίποτα. Και βεβαίως αυτό το ποσοστό των αποφάσεων, το 10%, επειδή αυτό το 9% τέλος πάντων, το αναλύουμε να ξέρετε ότι στην παρούσα φάση το μεγαλύτερο ποσοστό αναποφάσεων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία του 2019. Δηλαδή, άνθρωποι της Νέας ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2019, σε μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν τώρα αναποφάσιστοι από ότι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει κάτι και για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεν υψηλή, αλλά έχει περιθώρια να βελτιωθεί αν πείσει τους αναποφάσιστους, οι οποίοι την ψήφισαν το 2019, να την ξαναψηφίσουν το 2023. Για να τριγκάρω λίγο τώρα τη συζήτηση. Αφού λοιπόν η πλειοψηφία των αποφάσεων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενδεχομένως είναι οι λεγόμενοι δεξιοί ψηφοφόροι, οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν στην κυβέρνηση την κηδεία του τέως βασιλιά? Ούτε με σφαίρες, όχι. Καμία σχέση. Είναι αναποφάσιστοι οι οποίοι περιμένουν να δουν κάτι πολύ συγκεκριμένο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή ενδεχομένως στα προγράμματα άλλων κομμάτων για να την ψηφίσουν ή να μην την ψηφίσουν. Έχει ξεφύγει, κύριε Τσαλικίδη, το εκλογικό σώμα από το κλισέ «ανήκω στη δεξιά, άρα ψηφίζω κάτι δεξιό» ή «ψηφίζω κάτι αριστερό, να ανήκω στην αριστερά» ή «έχω την κομματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε». Ο κάθε ένας από εμάς, αν δεις το σύνολο του εκλογικού σώματος, ένα 30% ψηφίζει ακόμα με ιδεολογική ταύτιση. Ανήκω εκεί και ψηφίζω αυτό. Το υπόλοιπο 70% ψάχνει μέσα στα κόμματα να δει τι είναι αυτό το οποίο δίνει λύση σε ένα δικό του συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είμαι συνταξιούχος. Τι θα πει το Α κόμμα για τις συντάξεις μου? Θα τις ανεβάσει, θα τις κρατήσει εκεί που είναι ή θα τις απομειώσει? Είμαι, για παράδειγμα, μισθωτός. Τι θα πει το ΑΒ κόμμα για το μισθό μου? Θα τον ανεβάσει, θα τον κατεβάσει? Τι θα γίνει με τις εισφορές? Ή είμαι, για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας. Τι θα γίνει με τους φόρους μου? Τι θα γίνει με τον ένφια? Τι θα γίνει με όλα αυτά που πληρώνω? Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε κάτι το οποίο μας προβληματίζει σαν πρωτοπόλοι κυρίως, γι' αυτό λέμε είναι η οικονομία το βασικό, το οποίο θα ικανοποιεί κάποιο πρόγραμμα κάποιου κόμματος. Και με αυτό θα ψηφίσουμε. Δηλαδή, τι θα μπει στην τσέπη μου, τι θα βγει από την τσέπη μου και τι τελικά θα μείνει στην τσέπη μου. Αυτό είναι το κίνητρο πλέον σε πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος για το πώς θα μπει μέσα στο μυαλό μας η διαδικασία για το ποιο κόμμα θα αποφασίσουμε και όχι με το που ανήκουμε ιδεολογικά, παραδοσιακά, είτε ψηφίζουν οι γονείς μας, είτε ψηφίζουν οι φίλοι μας. Εγώ θα έθετα στο τραπέζι της κουβέντας μας κάτι το οποίο συζητήσαμε και χθες με τον Νίκο τον οικονόμου, τον συνάδελφο από την εφημερίδα Μακεδονία. Λέει ο Νίκος, και δεν διαφωνώ, μήπως τελικά δεν χρειαστούμε δεύτερες κάλπες, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ 2 τα ποσοστά του συρρυκνώνονται και με την απειλή να συρρυκνωθούν έτη περαιτέρω στη δεύτερη κάλπη, θα υπάρξει λογικά συμπίεση. Έτσι. Μήπως δηλαδή στον κίνδυνο να χάσει τους 40 ενδεχομένως βουλευτές που θα βγάλει τώρα στην πρώτη κάλπη, για να πάει στους 15 πόσο έχει και τώρα, έχουμε
στην πρώτη ήδη Κυριακή μια κυβέρνηση συνεργασίας. Να πει δηλαδή το ναι, ελάτε να καθίσουμε, να δώσουμε κάνει, τα χέρια, να προχωρήσουμε. Τι ανάγκη φιλοτιμία. Με το πρώτο κόμμα ή με το, δεύτερο. Τώρα κοίτα, με το πρώτο κόμμα θεωρώ. Πρώτο. Για να μπορέσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, σταθερή. Δεν ξέρω, θα ήθελα τη γνώμη του κ. Βασιλιάδη για αυτό το σενάριο. Το θεωρώ απίθανο και αναπόφευκτο. Το θεωρώ απίθανο να έχουμε συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm. Και θεωρώ αναπόφευκτο να πάμε και σε δεύτερο γύρο. Αναπόφευκτο. Αν για παράδειγμα. Κοιτάξτε. Εάν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο πάρει 35% και κάτι ψηλά, τότε νομίζω είναι αυτονόητο ότι με 2-2,5 μονάδες που τη λείπουν και γνωρίζοντας από μετρήσεις που βλέπει και που κάνει η ίδια ότι εύκολα θα πάει στο 37,5, ενδεχομένως αφήνοντας και τον Βαρουφάκη εκτός να πάρει την αυτοδυναμία, τότε δεν θα κάτσει να συζητήσει με τον Ανδρουλάκη, ούτε θα κάτσει να λυπηθεί τον Ανδρουλάκη, αν την πρώτη Κυριακή έχει 40 και τη δεύτερη Κυριακή έχει 20 βουλευτές. Είναι αυτονόητο, πολιτική είναι πόλεμος με πολιτισμένο τρόπο. Αν αντίθετα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι 32 ή 33% και απέχει πάρα πολύ, δηλαδή χρειάζεται άλλες 4-5 μονάδες, 5 και μονάδες για την αυτοδυναμία, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουμε συμφωνία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν θα μιλήσουν τα ποσοστά και όχι το αν ο Ανδρουλάκης από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή βγάλει καμιά δεκαριά βουλευτές λιγότερο. Σε αυτό νομίζω αφήνει παγερά διάφορο τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 35%, θα δεχθεί πιέσεις ο Μητσοτάκης για να πάει σε δεύτερη Κυριακή, γιατί ορισμένοι βουλευτές με το 35% της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σήμερα βουλευτές, με το 35% θα μείνουν απ' έξω. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν και πιέσεις εσωκομματικές. Πρόεδρε, πάνε σε εκλογές. Θα παλέψουμε όλοι μαζί για την αυτοδυναμία για να είμαστε 151 και όχι να πας με 140 και να είσαι έρμεος ενός δικού σου βουλευτή μετά ή ενός βουλευτή του Πασόκ ενδεχομένως. Και να σπάσεις πάλι μετά. Ο οποίος θα τραβήξει την ουρά του σε ένα νομοσχέδιο και θα ρίξει την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν βλέπω, βλέπω αναπόφευκτη τη δεύτερη Κυριακή και σας λέω φίλοι μου αγαπητοί, δεν αποκλείω και την τρίτη. Αυτό μας το είπες και στο ραδιόφωνο και ήθελα να σταθούμε σε αυτό, Δημήτρη. Θα κολλάμε ένσημα στις κάλπες. Από τη μία θα μπαίνουμε, στην άλλη θα βγαίνουμε και μετά θα ξαναμπαίνουμε για να ξαναπούμε στην επόμενη. Για να πάμε να δούμε και τι. Αν η δεύτερη Κυριακή είναι όπως θα δείξετε τώρα, ναι. Όπως θα δείξετε τώρα, είναι κοντά σε αυτό, υπάρχει πιθανότητα για 1,5% για κάποια δεκαδικά, για ένα 0,2-0,3% να χαθεί πάλι η αυτοδυναμία. Πείτε μου εσείς τι θα κάνετε αν είστε Μητσοτάκης και σας λείπει ένα 0,5. Σε ένα μήνα εκλογές. Ακριβώς αυτό θα κάνει και ο Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται, Δημήτρη, η πρόθεση ψήφου στη δεύτερη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία πάει στο 34,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 26,1%. 8,5 μονάδες η διαφορά. Προσέξτε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ από το 10 πάει στο 7,5%. Αυτό είναι λιγότερο από όσο έπαιρνε με την αείμνηση. Ακριβώς, με τη φόφη γεννηματά. Το Κουκουέτσι πάει από το 6 πάει στο 6,5%. Καλά, εκεί είναι. Η ελληνική λύση είναι στα ποσοστά της και. Ο Γιάννης Βαρουφάκης μπαίνει στη Βουλή, αλλά χάνει σχεδόν μισό το 100. Εντάξει, θα πάρει. Αποδυναμωμένος. Τι μας δείχνει λοιπόν η δεύτερη κάλπη, ότι στην ουσία τα μικρά τα κόμματα συμπιέζονται. Ναι. Και αναποφάσιστη είναι στο 8,5%. Ναι, βέβαια. Γιατί μειώνεται και αναποφάσιστη, γιατί πλέον υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ανεξάρτητα από το αν έχει αποφασίσει ή όχι, θέλει η χώρα να έχει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να πάμε να είμαστε κυβέρνητοι. Άρα λοιπόν σου λέει εντάξει, εντεύει να γίνει. Μπορεί να μην αρέσει η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να μην αρέσει ο Μητσοτάκης, αλλά αφού είναι ο μόνος πιθανός να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άντε ας του τη δώσω να τελειώνουμε. Για να μην πάμε και στην τρίτη κάλπη. Να ξεμπερδεύουμε. Εμάς είναι η πρώτη φορά που στη δεύτερη κάλπη ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να πιάνει το 3%. Στις προηγούμενες ήταν κάτω από 3% και μένει εκτός. Αυτό κάνει ακόμα πιο εύκολο. Δηλαδή και αυτά τα σενάρια υποθέτω. Περνάνε από το μυαλό των αναλυτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το στενό πυρήνα του Μαξίμου τώρα, έτσι, Σκέρτσος, Γεραπετρίτης, Τρόγο Μητσοτάκης, αυτοί πώς είναι εκεί πέρα, γνωρίζετε εσείς. Λοιπόν, όλη η παρέα του Πασόκ του παλιού. Φαρμάκι στάζεις, φαρμάκι στάζεις. Η αλήθεια είναι. Τον καλό το λόγο, Σταύρος, πάνω. Μα η αλήθεια είναι, τι είναι, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί να ενοχλείστε, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε, η ηγετική ομάδα. Διεύρυνση το λέμε. Όχι για εσάς, κύριε Βασιλιάδη, για τον κύριο Τσαλικίδη το λέω. Εσείς μια χαρά, αλλά τον κύριο Δοδίκο. Διεύρυνση το λέμε. Διεύρυνση. Κουμπάρε. Διεύρυνση. Διεύρυνση.
Διεύρυνση. Όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ήμουν σήμερα στο φίλο σας, τον κύριο στο Διαμαντόπουλο. Mm-hmm. Κάπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης κάποια μια είδους προσέγγιση, σύγκληση, κάτι, είπε κάτι πολύ έξυπνο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υπάρχει, που θα μπορούσε να το κάνει αυτό να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το είπε κάπως πολύ έξυπνο ο κύριος Γεραπετρίτης. Όπως ο Δημήτρης ο Δανίκας, όταν ήταν να πάρει τη συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρώτο θέμα, απευθύνθηκε, λέει, στον σύντροφο Δημήτρη Τσιόδρα. Ναι. Σύντροφο Δημήτρη Τσιόδρα, αυτό τώρα... ο οποίος τώρα είναι στο... Ναι. Ναι, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, έτσι. Ένα γνωστό φίλο μας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που όταν τις πρώτες μέρες πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις εκλογές του 19, ήταν διαρκώς το σύντροφε και σύντροφε. Ναι. Είπαμε, το άνοιγμα. Το άνοιγμα. Θα ήθελα τη γνώμη του Δημήτρη Βασιλιάδη για όλη αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την απαγόρευση του κόμματος Χασιδιάρη. Ποια είναι η εκτίμησή σου, Δημήτρη? Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι τέτοια κόμματα που είναι κατά της δημοκρατίας δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες. Τελεία και παύλα. Για εμένα είναι ξεκάθαρο. Τώρα ακούω τον αντίλογο που λέει ότι αν τον βγάλουν, του απαγορεύσουν την κάθοδο στις εκλογές, αυτό το πράγμα μπορεί να δυναμώσει κτλ. Ή δεν ξέρουν ποια ρύθμιση θα βρουν. Αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί στην Ευρώπη, στην πολιτισμένη Ευρώπη, στην οποία ανήκουμε εμείς εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ας αντιγράψουν από το Σύνταγμα ή από τον εκλογικό νόμο αυτό που έχουν κάνει οι Γερμανοί, που αποκλίνουν και τα άκρο αριστερά και τα άκρο δεξιά κόμματα. Έτσι, αυτή είναι η λύση. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς είμαστε πιο δημοκράτες από τους Γερμανούς, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και από τους Γάλλους ή και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν βρει τρόπο και έχουν βρει έναν τρόπο να κρατήσουν τα κοινοβούλια τους σε ένα επίπεδο. Πρέπει να συζητάμε τώρα αν κάποιος ο οποίος έχει έστω πρωτόδικα καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, αν μπορεί να έχει να κάνει κόμμα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τον πιστεύουν και οι οποίοι είναι ενδεχομένως το ίδιο όπως είναι και αυτός. Και όλο αυτό πρέπει εμείς να τον βάλουμε στη Βουλή, γιατί είμαστε τόσο πολλοί δημοκράτες. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, μια συζήτηση κατά αυτονόητα. Μπορεί κάποιος ο οποίος είναι στη φυλακή σήμερα να είναι μέσα και στο κοινοβούλιο, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι στη φυλακή σε περιορισμό να είναι κάπου εκεί όπου υποτίθεται δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, εφόσον σέβεσαι βεβαίως την ελευθερία του άλλου και τα δικαιώματα του άλλου? Ναι, νομίζω σύμφωνα με το Σύνταγμα πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα όμως. Είναι θέμα συντάγματος αυτό, Δημήτρη. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, άλλο τι πρέπει, αλλά υπάρχει έχουμε όμως, και ένα Σύνταγμα. Υπάρχει όμως, Σταύρο μου, και κοινή λογική. Κοινή λογική. Υπάρχει όμως και κοινή λογική. Να δούμε. Εγώ συνταγματολόγος δεν είμαι, ούτε τέτοιο το παίζω. Εγώ απλά τι λέω, ότι υπάρχουν κράτη που το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εμείς τον τρόπο. Ας πάμε να αντιγράψουμε ένα... Υπάρχει σίγουρα κάποια φόρμουλα. Μια νομοθεσία, ένα εκλογικό νόμο, μια τροποποίηση, η οποία να είναι και να φροντίσει πραγματικά την ευπρέπεια, τη δημοκρατία, το διάλογο, όχι τα μπράτσα, τα ρόπαλα, τις σιδερογροφιές. Για όνομα, είναι συζήτηση αυτή που μπορούμε να κάνουμε τώρα, αν θα πρέπει ή δεν πρέπει και αν είμαστε πόσο ο νόμος και το γράμμα του συντάγματος. Πάντως μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς καταφέραμε ως κοινωνία, ως χώρα, ένα κεφάλαιο που θεωρητικά το είχαμε κλείσει το 2019, 4 χρόνια μετά, να το ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Το πάθημα δεν έχει γίνει μάθημα. Δεν το είχαμε κλείσει. Αν υπολογίσεις τα ποσοστά, από αυτά τα εκλογικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Λεβέντη θα σου πω εγώ, του κυρίου Καμένου, όλο αυτό μαζί, δεν λέω ότι είναι όλοι το ίδιο, έτσι, αλλά λέω γενικότερα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι έτοιμος να πιστέψει και να ακολουθήσει το οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα δεν το διαγράφεις με μια ρύθμιση και με ένα νόμο εύκολα. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει ανάμεσά μας. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει ένας κόσμος που τύψε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ μαζί για να μας συγκυβερνάνε. Και ταυτόχρονα είχε βάλει τους εισαυγήτες στη Βουλή τον κύριο Καμένο, τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Ποτάμι. Δημήτρη, ας δούμε όμως και τα αίτια που οδήγησαν όλους αυτούς στη Βουλή. Δεν ξύπνησαν μια μέρα 500.000 Έλληνες και ψήφισαν Χρυσή Αυγή, ούτε να τους δείχνουν με το δάχτυλο. Δεν είναι σωστό και αυτό. Ο καθένας ψηφίζει. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που φτάσαμε εκεί. Τα αίτια να δούμε. Τα αίτια και οι λόγοι είναι πάρα πολύ απλοί. Προφανώς δεν υπάρχουν 500.000 να ζει στην Ελλάδα. Αν υπήρχαν τότε, εγώ προσωπικά θα είχα αλλάξει χώρα. Άρα λοιπόν,
κάτι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους και πήγανε προς τα εκεί. Ποια είναι τα βασικά? Υπάρχει μια μερίδα του ελληνικού λαού η οποία αισθάνεται αποκομμένη από το γίγνεσθε. Είτε αυτό είναι κοινωνικό, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι πολιτικό. Και όσο πιο πολύ αποκομμένη αισθάνεται, τόσο πιο επιθετικά ψηφίζει. Τι έχει καθήκον λοιπόν το δημοκρατικό τόξο να κάνει, όλο το δημοκρατικό τόξο να κάνει, όλο, έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, έτσι. Έχει καθήκον να τους πείσει ότι πρέπει να επανενταχθούν στην κανονικότητα, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή, και ότι και αυτή είναι ένα μέρος της παραγωγής και της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας. Έτσι. Όσο τους αποκλείεις, γιατί είτε τους θεωρείς ναζί, είτε τους θεωρείς ψεκασμένους, είτε τους οτιδήποτε, τόσο αυτοί θα πηγαίνουν σε απέναντι επιλογές. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να τους ενσωματώσουμε όλους. Όλοι, ότι είμαστε όλοι μαζί, με διαφορετικές απόψεις, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε βασικές αρχές. Σε δημοκρατία, σε συμβίωση και σε συμπαραγωγή για τη συνανάπτυξη της χώρας μας. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε την επόμενη δημοσκόπηση. Καλό σου βράδυ. Έρχονται. Ισχύτε, έρχονται. Καλή χρονιά, καλό Δημήτρη. Βράδυ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ας δούμε, φίλε, ποιες είναι οι καλές πρακτικές των άλλων χωρών. Και ας εφαρμόσουμε. Να σου πω κάτι τώρα και για να σε πειράξω κιόλας. Γίναμε κι εμείς χώρα παράδειγμα με το καλάθι του νοικοκυριού. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι είναι, που το αντιγράφουν. Μας ακολούθησαν. Ναι. Εγώ λέω να του στείλουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό. Δεν είναι κακό. Να δέσει. Δεν είναι κακό. Γιατί τον είδα στον Νταβός, εκεί ευθυτενή στην Ελβετία. Πολύ ωραία. Σέλφι, χαρά. Ξέρεις. Ο Τουρίγους. Μόνο αυτό, ναι. Και είναι οι εικόνες πάντα. Έχουν τη σημασία τους. Ένας λαός που αντιμετωπίζει τα θέματα που αντιμετωπίζει, καλό είναι να μην τον προκαλούμε. Μόνο αυτό θα πω εγώ. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει έναν α τρόπο ζωής, β τρόπο ζωής, όταν όμως είσαι πολιτικός, διυπουργός μιας κυβέρνησης που δίνει έναν αγώνα, διαφωνώ μαζί σου. Έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Καμιά φορά είναι καλό να μην προκαλούμε. Πώς το λέγανε, σεμνά και ταπεινά. Γιατί όταν προκαλούμε, έτσι ξεκινούν τα άλλα φαινόμενα για τα οποία προηγουμένως μιλήσαμε. Ακριβώς. Προκαλούμε και μετά λέμε, μα όχι. Δεν θέλουμε κανένα σύννεφο για να πέσουμε. Η πρόκληση δεν είναι πολιτική επιλογή. Κι όμως. Ευχές για ένα καλό βράδυ. Δευτέρα. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.